Καλησπέρα φίλες και φίλοι και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο του καναλιού Κρυπτονέα. Σήμερα θα συνεχίσουμε το δεύτερο βίντεο της σειράς πώς κάνουμε trading αρχάριους. Πριν ξεκινήσω, ένα like, ένα subscribe και θα ήμουν ευγνώμων και θα εκτιμηθεί δε όντως. Λοιπόν, θα δούμε τα λάθη εντάχει και πιστέψτε με ότι αν ακολουθήσετε λίγο αυτά τα βασικά εδώ που θα σας πω, θα βγείτε μελλοντικά κερδισμένοι. Λοιπόν, το πρώτο λάθος που κάνουμε είναι ότι δεν έχουμε πλάνο. Δηλαδή ακούσαμε ότι θα βγάλω εκατομμύρια και μπαίνω σε ένα κρυπτονόμισμα, βάζω και 1000 ευρώ, δεν ξέρω πώς είναι αυτή η αγορά, δεν έχω κάνει καμία μελέτη, αυτό το ποσό ενδεχομένως να το έχω και ανάγκη και τελικά τα κάνουμε όλα κουλουβάχατα, όλα σαλάτα και μετά αρχίζουμε και κλαίμε και φταίνε ο ένας, φταίει και ο άλλος. Προσοχή, κάνουμε τις έρευνές μας πρώτα προσεκτικά και έχουμε και ένα budget που σίγουρα θα πρέπει αυτό το ποσό να το αποδεσμεύσουμε για πολύ καιρό. Το επόμενο λάθος που κάνουμε είναι ότι είμαστε ανυπόμονοι, δηλαδή βάλαμε τώρα 100 ευρώ, πάμε να πάρουμε αυτό το κρυπτονόμισμα. Σίγουρα και αυτό είναι ένα μεγάλο λάθος που κάνουμε, το έχω κάνει και εγώ αυτό το λάθος. Θέλει και πάλι προσοχή, θέλει μελέτη και επίσης θα πρέπει να μπαίνουμε σε κάποια τοποθέτηση, έτσι λέγεται, όταν το κρυπτονόμισμα πλέον είναι χαμηλά, δεν πάμε να αγοράσουμε ψηλά γιατί μας έχουν πιάσει κορόιδα. Πουλάμε χαμηλά. Δηλαδή, ενώ έχουμε αγοράσει σχετικά χαμηλά, είδαμε ότι το νόμισμα έπεσε κι άλλο, τρομάξαμε και ξαφνικά πάμε να τα δώσουμε όλα και μας πιάνει ένας πανικός όταν πλέον το κρυπτονόμισμα έχει πέσει 30%. Θέλει λίγο έτσι μία διαχείριση ρίσκου, το οποίο θα σας το εξηγήσω τώρα. Δεν είναι και πολύ δύσκολο να το εφαρμόσετε. Όσοι κάνετε βέβαια trading, όσοι είστε για long term, σίγουρα το αφήνετε και κάποια στιγμή θα ξανανεύει. Δηλαδή, τι ακριβώς κάνουμε. Αν έχει κάποιος αγοράσει, εδώ ένα παράδειγμα με το bitcoin να δούμε, αν κάποιος έχει αγοράσει ενώ έχει πέσει το κρυπτονόμισμα εδώ, θα πρέπει εάν, για να μην χάσει πολλά χρήματα, μόλις δει ότι πέσει αρκετά πιο κάτω, δηλαδή μόλις πέσει εδώ, να πουλήσει. Ιδάλλως το αφήνει το νόμισμα όταν θα κάνει την κοιλιά του, και κάποια στιγμή θα ξανανεύει. Δηλαδή το risk management τι είναι, αν δηλαδή έχουμε βάλει 100 ευρώ και πέσει στα 98, να πούμε εντάξει έχασα 2 ευρώ και θα ξαναμπω όταν το νόμισμα πέσει στα 90, οπότε όταν θα πάει από τα 90 στα 100 θα έχουμε κερδίσει τη χασούρα μαζί με το κέρδος. Εντάχει αυτό είναι το risk management, να ξέρουμε δηλαδή πότε θα βγούμε όταν πλέον το κρυπτονόμισμα είναι πολύ χαμηλά. Πάμε τώρα στο επόμενο λάθος που κάνουν αρκετοί. Αγοράζουμε ψηλά, το καταλαβαίνετε αυτό, όταν πάμε και αγοράζουμε στο all time high, σαφώς θα πέσει η τιμή του, οπότε θα πρέπει να έχουμε κάνει τη μελέτη μας να αγοράσουμε χαμηλά. Και φυσικά μας έχουν πιάσει κορόιδα γιατί κάποιος κερδίζει σε αυτή την ιστορία και κάποιος χάνει. Ένα άλλο πάλι λάθος που κάνουμε είναι ότι ενώ έχει ανεβεί πάρα πολύ ψηλά δεν παίρνουμε ένα μικρό profit από ένα μικρό κέρδος από την άνοδο του κρύπτο. Στα επόμενα βίντεο θα κάνω share και ένα Excel στο οποίο δείχνει πόσο τοις εκατό παίρνουμε από την άνοδο του κρύπτο και ποιος είναι ο στόχος που μπορούμε να επιτύχουμε μελλοντικά. Πάμε στο επόμενο λάθος. Ρευστοποιούμε γρήγορα, δηλαδή μόλις δούμε ότι έχει ανέβει λίγο πάμε και το δίνουμε το ποσό, ενώ οι δείκτες από κάτω που έχουμε προτείνει κατά καιρούς η RSI δείχνουν ότι το νόμισμα έχει trend και θα ανέβει κι άλλο. Οπότε γι' αυτό λέω πάλι κορόιδα μας πιάσανε και σαφώς πάντα κάποιος κερδίζει και κάποιος χάνει. Μετά φοβόμαστε τη χασούρα, δηλαδή με το που πέσει πολύ το κρυπτονόμισμα τα πανικόβλητα τα πουλάμε και λέμε όχι τι κάναμε και τα λοιπά, έχουμε χάσει το 30%. Οπότε θέλει λίγο ψυχολογία, λίγο ηρεμία, γιατί και η ψυχολογία παίζει ένα μεγάλο ρόλο στο trading. Και όπως γράφω εδώ σε παρένθεση, καλό είναι να έχουμε 2 ή 3 κρυπτονομίσματα παραπάνω, γιατί δεν πέφτουν όλα το ίδιο ή δεν ανεβαίνουν όλα το ίδιο, οπότε κάνουμε έτσι ένα balance του πορτοφόλιό μας. Το επόμενο λάθος που κάνουμε είναι αυτό που εν ολίγης είπα και πιο πάνω, ότι κάνουμε λάθος τοποθέτηση, δεν έχουμε μελετήσει σωστά το διάγραμμα του κρυπτονομίσματος και μπαίνουμε όποια ώρα νομίζουμε εμείς ότι είναι καλή χωρίς να έχουμε κάνει κάποια μελέτη. Το επόμενο λάθος που κάνουμε είναι ότι χρησιμοποιούμε πολλοί indicators, δηλαδή πάμε στο trading view και αφήνουμε και βάζουμε το ένα δείκτη μετά τον άλλον και τελικά γίνεται κουλμπάχατα εδώ πέρα όλη η κατάσταση, δεν βγάζουμε άκρη διότι
Εδώ οι indicators είναι πάρα πολλοί αυτοί που μπορούμε να βάλουμε. Και τελικά δεν μπορείς να βγάλεις και άκρη άμα αρχίζεις και βάλεις. Και μάλιστα κάποιος από αυτούς τους indicators δεν εμφανίζονται κιόλας. Οπότε σε πρώτη φάση καλό είναι να μάθετε λίγο τον RSI, τον οποίο τον εξήγησα σε προηγούμενο βίντεο. Πότε υποτίθεται ότι έχει ένα νόμισμα trend. Έχω πει ότι είναι μετά το 50%. Και οπότε βλέπετε σε πολλές περιπτώσεις εδώ ισχύει. Πάμε τώρα στο επόμενο λάθος που κάνουν αρκετοί. Είναι ότι εδώ και έχω βάλει και λίγο έτσι λίγο ένα χιουμοριστικό, ότι αγοράζουμε λάθος κρυπτο, γιατί είπε κάποιος ότι το shitcoin ή το Mitsotakis coin θα ανέβει 1000%, βάλαμε 1000 ευρώ και τελικά αυτό έπεσε 30-40-50% και τα 1000 ευρώ γίνανε 500 σε μία ώρα και τελικά φταίει ο YouTubers και ο κάθε τρόμπας που φταίει, ενώ στην ουσία φταίμε εμείς, διότι δεν έχουμε κάνει τη μελέτη μας, δεν έχουμε ακούσει τι είναι αυτό το project και πώς μπορούμε να τοποθετηθούμε αναλόγως. Συνιστώ σε πολλούς, και το έχω πει και σε προηγούμενα βίντεο, το Coin Market Cap να το έχουμε σαν Ευαγγέλιο, και αν κάποιο νόμισμα δεν το γνωρίζουμε, όσοι βέβαια δεν έχετε, τα αγγλικά σας είναι λίγο έτσι, δεν είναι πολύ καλά, υπάρχει και το Google Translate που μπορεί να τα μεταφράσει όλα αυτά. Το κάθε νόμισμα, να πάω σε ένα άλλο νόμισμα, γιατί το κάθε νόμισμα εδώ μέσα από το Coin Market εξηγείται πιο κάτω τι είναι το Ethereum. Αν το πάρετε έτσι ένα copy-paste αυτό και το βάλετε στο Google Translate, δεν θα το πιάσει 100%, αλλά τέλος πάντων θα ξέρετε τι είναι το Ethereum. Οπότε καλό είναι το top 20 να το ξέρετε νεράκι απ' έξω, δηλαδή όπως μας λέγανε και στο σχολείο. Δηλαδή να σε ρωτάει όλος τι είναι το Cardano και το Cardano είναι αυτό. Ποιος είναι ο ανταγωνιστής του Cardano, είναι αυτός. Ποια είναι η διαφορά του Cardano με το Ethereum, είναι αυτό. Γιατί να πάρω το Dogecoin και να μην πάρω το Polkadot, γιατί το Polkadot είναι αυτό και αυτό. Δηλαδή θα πρέπει να τα διαβάσετε πάρα πολύ καλά, γιατί πολλά από αυτά τα project είναι πραγματικά πολύ advanced blockchain. Το χειρότερο από τα χειρότερα blockchain είναι το Bitcoin. Απλά το Bitcoin αυτή την περίοδο, επειδή είναι αυτό που τραβάει, όλοι ψωνίζουν σε αυτό το νόμισμα. Αλλά πιστέψτε με, αυτή την περίοδο έχουν ανεβεί κάποια κρυπτονομίσματα πολύ περισσότερο από το Bitcoin. Και αν κάνετε τη μελέτη σας και τα ψάξετε περισσότερο, θα τα βρείτε αυτά τα νομίσματα. Εγώ προς τα πρώτα δεν θέλω να τοποθετηθώ σε νομίσματα. Κάποια στιγμή θα τοποθετηθώ όμως. Νομίζω ότι το βίντεο θα το κλείσω εδώ, έτσι δεν θέλω να κουράσω περισσότερο. Θα συνεχίσουμε αυτά τα βίντεο και θα προσθέσουμε και άλλες έτσι, τεχνικές να κάνουμε trading και πώς θα βγούμε τελικά ωφελημένοι μελλοντικά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά ένα like και ένα subscribe όπως είπα θα εκτιμηθεί δεόντως. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα.